Στον πάγκο του Πλατανιά θα κάθεται και την ερχόμενη σεζόν ο Μίγκη Τσίρκοβιτ μετά την συμφωνία τη Ερυθρόλευκης ΠαΕ με τον σερβοτεχνικό. Από την άλλη, ένα νέο προσχέδιο παρουσιάστηκε χθε στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΠΟ και αφορά την αναδιάρθρωση των κατηγοριών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Αυτό που ήταν κοινό μυστικό στην ομάδα του Πλατανιά εδώ και αρκετό καιρό, απλά οι περισσότεροι περίμεναν την οριστικοποίησή του, έγινε τελικά χθε το βράδυ. Η πρόθεση άλλωστε ήταν δεδομένη από πλευρά διοίκηση των Ερυθρολεύκων για την ανανέωση του συμβολέου του Μίκη Τσίρκοβιτ, αφού οι διοικούντε στην ΠΑΕ είχαν δείξει εμπιστοσύνη προ το πρόσωπό του και έτσι απέμεναν απλά οι τελικέ λεπτομέρειε για την οριστικοποίηση τη συμφωνία με τον σερβοτεχνικό. Παράλληλα, η ομάδα του Πλατανιά κλείδωσε την συμφωνία και με τον βοηθό Λεωνίδα Παπαδάκη, που όπω αναφέρει και η τη ΠΑΕ φέρει επίση μεγάλο μερίδιο από την επιτυχία τη φετινή ομάδα. Αναλυτικά, στην σημερινή τη ανακοίνωση, η ΠΑΕ αναφέρει: Αναγνωρίζοντα την μεγάλη συνδρομή στην ουσιαστική αγωνιστική αναγέννηση τη ομάδα, η ΠΑΕ Πλατανιά ανακοινώνει ότι επήλθε συμφωνία με τον προπονητή Μίκη Τσίρκοβιτ, ο οποίο θα έχει τη νέα περίοδο την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο του και να καθοδηγήσει τον Πλατανιά σε ακόμα μεγαλύτερε επιτυχίε. Επισημαίνεται ότι άμεσο βοηθό του θα παραμείνει ο Λεωνίδα Παπαδάκη, ο οποίο, από την πλευρά του, συνετέλεσε επίση σημαντικά προκειμένου η ομάδα να εμφανίζει την τόσο ικανοποιητική εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Για την ΠαΕΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, η συμφωνία με του Τσίρκοβιτ Παπαδάκη αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη του σχεδιασμού τη νέα ομάδα που θα συμμετάσχει τη νέα χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από ό,τι αφορά τώρα τα σχέδια αναδιάρθρωση των κατηγοριών, συνεχώ παρουσιάζονται και νέε προτάσει στην ΕΠΟ. Χτε, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, παρουσιάστηκε ένα νέο προσχέδιο που εξετάζεται και θα τεθεί και αυτό μαζί με τα υπόλοιπα επιτάπητο στην Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλο του μήνα και αφορά την αλλαγή του Περιφερειακού Πρωταθλήματο αλλά και τη Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Αναλυτικά, το προσχέδιο προβλέπει κατά την περίοδο 2010-2011 να συμμετέχουν στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα 166 ομάδε σε 10 ομίλου, από τι οποίε θα επιβαστούν συνολικά 90 ομάδε, 9 από κάθε όμιλο. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα ο αριθμό αυτό να μειωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι, σε περίπτωση πάντα που αποχωρήσουν κάποιε εξ αυτών. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην ισχύσει η πρόταση τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Β και Γ Εθνική για μείωση των ομάδων στην Τρίτη Εθνική σε 24. Πάντω, ό,τι και να γίνει, είναι δεδομένο ότι από το νέο πρωτάθλημα θα υποβιβάζονται 8 ή 9 ομάδε από κάθε όμιλο. Για την περίοδο 2011-2012 θα λάβουν μέρο συνολικά 140 ομάδε σε 10 ομίλου των 14 ομάδων. Εδώ θα υποβεβαστούν τόσε ομάδε, ώστε την περίοδο 2012-2013 να μείνουν 120 ομάδε, πιθανότητα σε 8 μίλου, και έτσι συνολικά θα υποβεβαστούν περίπου 70 ομάδε. Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε πω στην περίπτωση αυτή η ΕΠΟ δεν αλλάζει τον αριθμό των ομάδων που ανέρχονται από τα τοπικά πρωταθλήματα, κάτι που σημαίνει ότι οι πρωταθλήτριε ομάδε των ενώσεων θα ανεβαίνουν κανονικά στην Τέταρτη Εθνική. Σχετικά με το τι θα ισχύσει με την άνοδο στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία, αυτό θα εξαρτηθεί από τι αλλαγέ που θα υπάρξουν σε αυτήν. Αν γίνει ένα όμιλο με 24 ομάδε, τότε από την τέταρτη εθνική θα κερδίζουν την άνοδο 5 ομάδε. Αν η γάμα εθνική παραμείνει με δύο ομίλου των 18 ή των 16 ομάδων, τότε κανονικά θα ανεβαίνουν οι 10 πρωταθλήτριε ομάδε τη τέταρτη εθνική. Όλα αυτά βέβαια θα αποφασιστούν μέχρι το τέλο του μήνα, καθώ άπαντε περιμένουν την κρίσιμη γενική συνέλευση τη ΕΠΟ.